Έπαε στο φυσκοκέφαλο, ζει ο αδερφός μου, ο Χατζικωνσταντής Γιανακάκης. Όλοι τον εφωνιάζουνε Χατζημαραγκό. Χειμώνα καλοκαίρι ζει σαν τον ασκητή, με τη ρασοβράκα του και το μεϊντάνι του γιωμάτο ραμμένου σταυρούς. Παπούτσα δε φορεί, μη δε φέσει σαρίκι, κι είναι κοντοκουρεμένος. Σκολιό δεν πήγε και γράμματα δεν κατέει. Έμαθε όμως μια ολιά να διαβάζει. Διαβάζει μέρα νύχτα τις γραφές. Έχει αποστηθήσει κατεβατά ολόκληρα από τα εκκλησιαστικά βιβλία και τα ορμηνεύει με τον δικό του τρόπο. Με τη βροντερή του φωνή βγαίνει στους δρόμους και κηρύττει σε χριστιανούς και οθωμανούς. Μη με καταλείπεις, κύριε. Σου απλώνω τη χέρα. Και εσύ με τη σειρά σου να εξαφανίσεις όλες τις ενάντιες δυνάμεις. Και σαν πύρινη λέλαπα να εξαφανιστούν όλες. Έτσι λέει όταν περνά δίπλα από τους Τούρκους και όταν τον κυνηγά η τουρκική αστυνομία, τρέχει, πέφτει στη θάλασσα της θείας και παριστάνει το κουζουλό. 25 Μαρτίου 1866 και ένα ελληνικό πλοίο αράζει στα ανοιχτά του λιμανιού της θείας λόγω της εθνικής εορτής. Το θωρεί ο αδερφός μου και από τον ενθουσιασμό του τρέχει, πέφτει στη θάλασσα, φτάνει μέχρι το πλοίο, αρπάζει μία ελληνική σημαία, την ξεκρεμά και τη δένει πάνω σε μία βέργα. Αμέσως ξαναβουτά στη θάλασσα και κυματίζοντας την ελληνική σημαία γυρίζει γρήγορα μέχρι πίσω στην ακτή. Τρέχει, ανεβαίνει στην καζάρμα και υψώνει την ελληνική σημαία. Οι Τούρκοι δεν λόγο καλέσαν την αστυνομία. Τον πιάνει με το καλό. Ο διευθυντής της αστυνομίας, Αγάς Μελιδονάκης, και ο χριστιανός έπαρχος και τον εσυβάζουν να κατεβάσει τη σημαία. Έτσι και έγινε. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι κριτικοί που κατηγορούν τον αδερφό μου για τσαρλατάνο και απατεώνα. Αυτοί είναι που αναγκάσανε τον επίσκοπο Ιεροσιτίας, έναν ιερέα πράο και υποστηριχτή της Επανάστασης, να τιμωρήσει και να εξορίσει τον αδερφό μου. Και το έκανε με βαριά καρδιά. Το χτύπησε μάλιστα με μία βέργα. Την ίδια βέργα που ο αδερφός μου είχε κρεμάσει πάνω της την ελληνική σημαία.